έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία μας για να περάσουμε τις φάνες. Τις ευκαιρίες της και δεις νομίζω από το Τζάμπολ και αν το αξίζεις. Βέβαια έχουμε την ευκαιρία γιατί πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ομάδα. Μια ομάδα που βρισκόμαστε σε ένα σημείο, περιμέναμε αυτή την, είχαμε την ημερομηνία αυτή στο μυαλό μας πρώτα, δηλαδή στις 12 και μετά αυτή την ημερομηνία που ξέραμε ότι θα βρίσκαμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Είναι η Ισπανία αυτή η ομάδα και πιστεύω ότι η ομάδα είναι πνευματικά, γιατί αυτό είναι για το πρώτο, το πιο σημαντικό για μένα, πνευματικά έτοιμη για αυτό το παιχνίδι. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι βέβαια. Παρόλα τα προβλήματα ή ότι έχει ανάλυση μπορεί να έχει γίνει στην Ισπανία, στον τρόπο που έχει παίξει, στον όμιλο, με τους τραυματισμούς που έχει, παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα με τεράστιους παίκτες και την εμπειρία και την προσωπικότητα σε τέτοια παιχνίδια. Οπότε, γι' αυτό είπα πριν ότι πνευματικά, γιατί σωματικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλύτερα δεν μπορούσα να φανταστώ με την έννοια πως πήγαν τα παιχνίδια, το rotation που έγινε με τους παίκτες. Δεν έχει βαλθεί κανένας, μα κανένας παίκτης. Οπότε γι' αυτό δεν αναφέρθηκε καθόλου στο κομμάτι, στο σωματικό παράγοντα. Οπότε πνευματικά να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε επιμονή, να έχουμε αρκετή υπομονή, γιατί είναι μια ομάδα που σε βάζει δύσκολες καταστάσεις. Και ένας από τους στόχους που έχουμε είναι να σταματήσουμε τα εύκολα καλάθια που έχει και το ταλέντο η ομάδα και τους παίκτες να το κάνει. Γιατί από εκεί έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των πόντων τους. Τη δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε με τον ΠΑΟ, γιατί ο ΠΑΟ είναι γύρω από αυτόν, αυτή η ομάδα παράγει 35 με 40 πόντους, είτε ο ίδιος είτε για τους υπόλοιπους. Τη δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε με τους δύο Σέρχιο όσο αφορά τη δημιουργία και την εκτέλεση στο ένα συναντίον ενός. Τη δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε στα rebound, γιατί ο Φελιπέ Ρίγες είναι από τους καλύτερους παίκτες μακριά από την μπάλα, αυτό το κομμάτι είναι για μένα ένα παίκτη κλειδί για αυτούς, για τους Ισπανούς. Και γενικά τη δουλειά που θα πρέπει να, τη συγκέντρωση που θα πρέπει να έχει η ομάδα αύριο, ώστε οτιδήποτε της εμφανιστεί σε κάτι που δεν έχουμε δει σε διάρκεια από την Ισπανία, κάτι καινούριο. Σε διάρκεια εννοώ, γιατί δεν έχουμε δει την Ισπανία να παίζει σε μεγάλη διάρκεια όπως μπορεί να παίξει. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά να το αντιμετωπίσουμε. Όχι, επειδή μιλάω για το πνευματικό κομμάτι της υπόθεσης, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Το ένα είναι ότι αν θα χρειαστεί να πιστεύει τα προηγούμενα, να το παίξει από διαστέρα με τα βιβλία, να διαχειριστεί το κλινικό τη με ό,τι αυτό σημαίνει η οικιακή παράδοση. Και το δεύτερο είναι αν υπάρχει ένα επιπλέον κίνδυνο για και δεν το λέω κακό τρόπο. Μένεις εκεί 9 χρόνια, αναφέρεις τα παιδιά σου εκεί, η οικογένειά σου εκεί, είναι το δεύτερο σπίτι σου και παίζεις το μεγαλύτερο μας που έχει στην εθνική ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια και για αυτό είναι το δεύτερο σπίτι σου. Όχι, μπορώ να σας το... να σας... πω να πω... σίγουρα, να σας πω σίγουρα ότι ούτε οι παίκτες ούτε και εγώ έχουμε μπει σε αυτό το... Από τρυπάκι, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη τόσο πολύ, να μπούμε σε αυτό το τούνελ. Γιατί ουσιαστικά ένα τούνελ, άμα αρχίσεις το σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο και σου τρώει λίγο το μυαλό, μετά δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Και το λέω πολύ ειλικρινά, γιατί βλέπω τους παίκτες είναι πάρα πολύ ήρεμοι. Όλες οι συζητήσεις που γίνονται, γίνονται μόνο για μπάσκετ και στο κομμάτι το τεχνικό ουσιαστικά. Και εγώ ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω καθόλου, δεν μου έχει μπει καθόλου αυτό το πράγμα μέσα να το δω προσωπικά αυτό το κομμάτι όσο μιλάμε για την εθνική ομάδα, με την έννοια να αποδείξω επειδή δουλεύω ή ζω εκεί για οτιδήποτε άλλο. Yeah. Δεν έχω.